Καλώς ήρθατε στο Make It At Home. Σήμερα θα δούμε την επαναγεμιζόμενη εσπρέσο. Πάρα πολλοί φίλοι μου ζητήσανε να κάνω αυτό το βίντεο γιατί αντιμετωπίζουν πρόβλημα στο πώς θα φτιάξουν επιτυχώς τον καφέ τους. Επικροτώ την προσπάθεια να κάνουν λιγότερη χρήση πλαστικού ή αλουμινίου αγοράζοντας νεσπρέσο, αλλά από την άλλη έχει ένα βαθμό δυσκολίας πολύ μεγάλο που θα δούμε αν αξίζει τον κόπο στο τέλος της εκπομπής. Ας ξεκινήσουμε από την αρχή, δηλαδή πόσα γραμμάρια τελικά χρησιμοποιούν οι συμβατές νεσπρέσο. Θα χρησιμοποιήσω 2 για το λόγο το ότι θέλω να μετρήσω την κοκομετρία τους, δηλαδή πόσο πάχος έχει ο μικρόκοκος στην άλεσή του. 6 γραμμάρια λοιπόν η κάθε μία. Πόσο είναι η άλεση? Η άλεση λοιπόν δεν είναι όπως πάρα πολλοί φίλοι λένε, πήγα στο τάδε καφεκοπτίο ή στο άλλο καφεκοπτίο και μου το κόψαν στο 40, στο 50, στο μέτριο για φίλτρου. Ο μόνος τρόπος να μετρήσουμε σωστά είναι με κόσκινα, όπως βλέπετε αυτά που έχω μπροστά μου. Υπάρχει αυτή η συσκευή η οποία μπορούμε μέσα της να βάλουμε 2 επίπεδα άλεσης και έτσι να δούμε ενδιάμεσα ο καφές που βρίσκεται. Πώς χρησιμοποιείται λοιπόν αυτή η συσκευή? Βάζουμε τον καφέ, το καπακώνουμε και αρχίζουμε και κάνουμε μικρές δονήσεις έτσι ώστε να περάσει από τα κόσκινα και να μετρήσουμε τελικά πόσα γραμμάρια έχουν μείνει στο κάθε επίπεδο. Όπως βλέπετε έχουμε στα 500 μικρά 5,9 γραμμάρια, σχεδόν η μισή ποσότητα δηλαδή έχει συγκρατηθεί στα 500 μικρά, στα 400 μικρά 4,3 και το υπόλοιπο σταμάτησε στα 300 μικρά, δεν είχε καθόλου πούδρα. Ας δούμε λοιπόν τι επιλογές έχουμε στο εμπόριο. Εγώ έχω επιλέξει τη συγκεκριμένη εταιρεία, του Λου Καφέ, ήδη αλεσμένο και θα αλέσω και εγώ στην ίδια κοκομετρία που έχει η συμβατή Νεσπρέσο από τον καφέ σε σπιρί. Θα βάλουμε λοιπόν τα ίδια γραμμάρια και θα κοκομετρήσουμε πάλι την άλεση που έχει μέσα ένα αλεσμένο κουτί και καταλήγουμε στο συμπέρασμα βέβαια ότι ο καφές του εμπορίου αφενός είναι πολύ πιο ανοιχτά ψημένος σε σύγκριση με τον καφέ που βρήκα μέσα στη συμβατή Νεσπρέσο και η κοκομετρία του είναι στα 500 μικρά 10,8, σχεδόν όλος ο καφές δηλαδή, και μόνο ένα γραμμάριο πέρασε κάτω από τα 500 μικρά και σταμάτησε στα 400, που σημαίνει ότι ο καφές είναι πάρα πολύ χοντροκομμένος. Τι επιλογές έχουμε στις επαναγεμιζόμενες? Έχουμε τις ανοξείδωτες, οι οποίες ή έχουν αποσπόμενο καπάκι ή αλουμίνιες επιφάνειες που τις κολλάμε από πάνω. Τώρα, αν χρησιμοποιούμε αλουμίνιο στο ανοξείδωτο, κατά πόσο το κάνουμε για οικολογία δεν ξέρω, είμαι πιο πολύ υπέρ του ανοξείδωτου καθολικά. Και έχουμε και την πλαστική, η οποία έχει ένα καπάκι και γεμίζουμε. Θα διαπιστώσετε ότι η χωρητικότητα που έχουν στην προσπάθεια που έκανα να βγάλω καφέ δεν μπορεί να πλησιάσει τα 6 γραμμάρια και βεβαίως στα γραμμάρια που χρησιμοποίησα είχα μια πάρα πολύ γρήγορη ροή από τον αλεσμένο καφέ που μπορούμε να βρούμε στο εμπόριο. Στην άλεση όταν συμπίεσα πάρα πολύ για να πάρει 6 γραμμάρια δεν έβγαινε καθόλου, διακόπηκε η λειτουργία, ίσα ίσα κατάφερε να βρέξει τον καφέ στα ίδια ml που πριν έβγαλα καφέ και όταν έβαλα την χωρητικότητα που παίρνει με άνεση, δηλαδή περίπου 4 γραμμάρια, πάλι δεν είχα μια πολύ καλή εκχύληση, όπως βλέπουμε στο τέλος, χωρίς καϊμάκι και χωρίς γεύση. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι κατά πόσο μπορείτε να βρείτε λεπτοαλεσμένο καφέ στο ψήσιμο που έχουν οι συμβατές Νεσπρέσο, διότι εργοστασιακά αυτές οι συμβατές κάψουλες φτιάχνονται για τη συγκεκριμένη μηχανή. Όταν αγοράζετε ένα καφέ από το εμπόριο έχει φτιαχτεί για μια άλλη προσέγγιση, μια άλλη παρασκευή σε μια άλλη μηχανή. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, αν είναι να κάνετε όλη αυτή τη διαδικασία, να γεμίζετε, να θέλετε ζυγαριά και μετά να πρέπει να καθαρίσετε για να φτιάξετε το δεύτερο καφέ σας,
γιατί δεν παίρνετε μία μηχανή με κλίστρο και να αφήσετε την εσπρέσο για τις έτοιμες. Παιδεύεστε χωρίς λόγο, η Νεσπρέσο φτιάχτηκε για συμβατές Νεσπρέσο. Αν θέλετε να μην καταναλώνετε αλουμίνιο ή πλαστικό ανάλογα την επιλογή που βρίσκεται στο βωμό της οικολογίας, το οποίο το σέβομαι, είναι προτιμότερο να πάρετε μια οικονομική μηχανή, δεν χρειάζεται να πάρετε μια πολύ σύγχρονη μηχανή. Η ίδια εταιρεία, η Krups που βγάζει αυτές τις συσκευές, έχει μια πολύ ωραία σειρά, πολύ οικονομική, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που θα δούμε σε ένα άλλο βίντεο, πόσο καλό αποτέλεσμα να βγάζουν οι ίδιοι καφέδες δηλαδή, που δεν μπορέσαμε να βγάλουμε στις επαναγεμιζόμενες κάψουλες. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή, το καμπανάκι να παίρνετε ενημερώσεις για νέα βίντεο, θα τα πούμε σε ένα επόμενο, make it at home!